Σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Ευρωπαϊκής Ζωγραφικής είναι αφιερωμένη η έκθεση που φιλοξενείται αυτή την περίοδο στο Grand Palais, στο Παρίσι. Ο Diego Velázquez έχει αποτυπώσει στους μεγαλειώδεις καμβάνδες του μέλη της βασιλικής οικογένειας, πάπες, θρησκευτικά θέματα και αμέτρητα πρόσωπα. Το 1623 διορίστηκε ζωγράφος του βασιλιά Φιλίππου του IV, παρόλο που ήταν πολύ νεαρός, χάρη στο εξαιρετικό ταλέντο που είχε στην πορτρετογραφία. Η θέση του Βελάσκεθ στην ιστορία ήταν ότι αποτελούσε τον κεντρικό ζωγράφο του πιο ισχυρού άνδρα στις αρχές του 17ου αιώνα. Στην ιστορία της τέχνης θεωρείται ότι είναι ο κορυφαίος των ζωγράφων, όπως τον αποκάλεσε ο Μανέ. Ήταν αυτός που ανανέωσε και έδωσε νέα πνοή στην παράδοση της ισπανικής ζωγραφικής και πιο συγκεκριμένα στα πορτρέτα. Έδωσε τέλος στο υπερβολικά ήρεμο, παγωμένο, βαρετό παραδοσιακό στυλ των βασιλικών προσωπογραφιών εκείνης της περίοδου, δίνοντας τους ζωή, ρεαλισμό, προσθέτοντας πινελιές του παρόντος αυτά τα έργα. Ο Βελάσκεθ πέτυχε να ενσωματώσει αυτή τη μαγεία στους πίνακες του, καταφέροντας να δημιουργήσει την εντύπωση ότι υπήρχε αέρας γύρω από τις μορφές που απεικόνισε. Ο Ισπανός καλλιτέχνης άσκησε τεράστια επίδραση όχι μόνο στους συναδέλφους του κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Χρυσού Αιώνα που έζησε, αλλά και για αιώνες αργότερα, επηρεάζοντας μεγάλα ονόματα της μοντέρνας τέχνης. Το κορυφαίο έργο του είναι το Las Meninas. Παρά τη μεγάλη σημασία του, είναι η πρώτη φορά που φιλοξενείται στη Γαλλία μια μεγάλη αναδρομική του Diego Velázquez. Η έκθεση στο Grand Palais διαρκεί μέχρι τις 13 Ιουλίου.